του οργανισμού που φορητισμού αθλητισμού και παιχνιδιακών σταθμών. Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία της ενημέρωσης και που θα πρέπει όλοι μας να δίνουμε το ωράριο, τουλάχιστον στην ώρα που λένε, να αρχίσουμε 10 λεπτά, να αρχίσουμε 10 λεπτά. Έτσι, καλά τα θέματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Τα θέματα χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης και θα σας παρακαλούσα λοιπόν να τηρούμε πιστά το ωράριο, να είμαστε όλοι εδώ και να παίρνουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται. Πριν πούμε στα θέματα της σημερινής σας διάταξης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εισάγουμε τρία έτακτα θέματα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι σε αυτά, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Το πρώτο έχει να κάνει με την λήψη απόφασης του νέου λογότυπου του ΠΑΣ. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα νέο οργανισμό πλέον, έτσι, όπου έχουν συμφωνηθεί 10 προηγούμενοι οργανισμοί, έχουμε ζητήσει από ένα τυπογραφείο να μας κάνει κάποιες προτάσεις. Συγκεκριμένα έχουμε 6 λογότυπα, να τα δούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε, διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της εκτύπωσης του προγράμματος των δημοκρατίων θα πρέπει να μπει επάνω το λογότυπο του ΠΑΣ, όπως επίσης και το τηλεοπτικό σπότ, το οποίο όπως θα έχετε προσέξει στην ελληνική τηλεόραση, αυτές τις μέρες προβάλλεται για τα υποκράτεια. Το ένα είναι αυτό το θέμα. Το άλλο είναι η έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το αθλητικό υλικό για τις αθλητικές διοργανώσεις που έχει ήδη αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Απριλίου του 2012. Η αλήθεια είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τότε ενέκρινε τις αθλητικές εκδηλώσεις με την άποψη ότι μπορούσε με απευθεία ανάθεση του ποσού του 15.000 ευρώ με απόφαση Προέδρου να γίνει η διενέργεια του διαγωνισμού. Επειδή όμως με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Συμβουλίων οι απευθείας αναθέσεις είναι μέχρι και ύψος των 5.000 ευρώ με απόφαση Προέδρου, αναγκαστικά πάνω από 5.000 ευρώ χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και επειδή μιλάμε για αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα αθλητικά υποκράτεια, θα σας παρακολουθήσω να τους περιλάβουμε και αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και το τρίτο είναι οι επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία. Για το έτος 2012, δηλαδή να πάρουμε μια απόφαση και να εισηγηθούν αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δοθεί επιχορήγηση στα αθλητικά σωματεία. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για φέτος, έτσι ώστε να μην φτάσουμε όπως και πέρσι 31 Δεκάτου του 2011 που περίμεναν τα αθλητικά σωματεία να γνωρίζουν αν θα τύχουν επιχορήγηση ή όχι. Θα σας παρακολουθήσω λοιπόν να πάρουμε απόφαση σήμερα, δεδομένου ότι την Δευτέρα και η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να συζητηθεί στο αμέσως Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρθει απόφαση της επιχορήγησης στα αθλητικά σωματεία. Αν συμφωνούμε όλοι, κύριε Καπουλάκη, αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, θα ήθελα μία ερώτηση πρώτα απ' όλα να κάνω. Με αυτό που είπατε τώρα τελευταία, ότι άλλαξε ο νόμος τώρα και τα 15.000 απευθείας ανάθεση με απόφαση που έβγαλε έγιναν 5.000 εμείς τώρα που μάθαμε κύριο Πέδρο, αυτό. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχει έρθει το έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου στις 6 Τρίτου του 2012. Η απόφαση, όπως είπα και πριν, για τα αθλητικά υποκράτεια, έτσι, για τις αθλητικές εκδηλώσεις μάλλον αθλητικών υποκρατίων, ήταν από τις 7 Τετάρτου. Δεν ήταν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν ζητήσαμε να γίνει η διενέργεια του διαγωνισμού, η υπηρεσία μας και πολύ σωστά επισήμανα ότι σύμφωνα με το έγγραφο και του Δημάρχου, που μας επισημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε και την εγγύηση του Υπουργού Στρατιωτικών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε με αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Άλλο, αν συμφωνείτε. Απλά να τελειώσω και στον νομίζω, κύριε Πρόεδρε, για να κάνω μια τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω, συνολικά και για όλα τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και κάποιες άλλες αγωνίες, ίσως και, κάποιο άλλο θέμα, το οποίο μήπως πρέπει να το βάλουμε στη σημερινή συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά και να συνεχίσω σε αυτό που είπατε εσείς, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο οργανισμός
αν μη τι άλλο και για την εγκυρότητα των αποφάσεών του, αλλά και για να σταθούμε στο ύψος που του αρμόζει, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ένας τεράστιος οργανισμός με ένα προϋπολογισμό κοντά στα 4 εκατομμύρια, δεν νοείται αυτό, αυτή η προχειρότητα και αυτό το συνοικιακό, το παρείστικο που κάνουμε, να περιμένουμε, όπως λέτε, να έρθει ο ένας ή να έρθει ο άλλος για να κάνουμε απαρτία. Θεωρώ ότι τουλάχιστον και για την αξιοπιστία του οργάνου, αλλά και για την εγκυρότητα που το αρμόζει και απέναντι στους συγκοινωνιστές μας, ότι πρέπει να επιληφθείτε αυτό το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε, το έχουμε ξαναπεί. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι, δεν είναι ο ρόλος μου να κάθομαι μέχρι τις 3 παρα 10, μέχρι τις 3 παρα 5, ούτως ώστε να έχουμε απαρτία για να περάσουμε τα θέματα. Θα σας πω και κάτι άλλο, εάν κάποιος σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή έχει την καλή διάθεση να κάνει καλή κριτική ή σε κάτι δεν συμφωνεί, καταλαβαίνετε ότι θα σταματήσουν τα πάντα. Και τέτοια διάθεση και με τέτοιο σκεπτικό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για άλλη μια φορά θα σας πω και θα θέσω λοιπόν το θέμα, από τη στιγμή που είναι και τα μέσα ενημέρωσης εδώ πέρα, για την καθυστέρηση του όλου προγράμματος, για την προχειρότητα όλου αυτού, παρότι σας είπαμε ότι εμείς σαν παράταξη θα το ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι διακυδεύεται η φήμη του νησιού μας και όχι μόνο. Όμως θα είναι η τελευταία φορά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταδικάσουμε και θα είναι η τελευταία φορά που εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα υποκριτήριων με μια τέτοια προχειρότητα και με τέτοια ελαφρότητα. Εγώ δεν θα κρίνω και δεν θα πω ότι φταίτε μόνο εσείς. Εσάς ίσως να σας ρίξω το μικρότερο μερίδιο ευθύνης και σας το ρίχνω όμως, γιατί ανήκετε σε μια παράταξη. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει στον προηγούμενο πρόεδρο και νυν δήμαρχο τον κύριο Καΐσερβλη, που είναι ένας έμπειρος πολιτικός και όπως είχε υποσχεθεί το πρόγραμμα της Δημοκρατίας έπρεπε να ήταν έτοιμο από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Ένα άλλο που θα ήθελα, με συγχωρείτε, πριν κλείσω αυτό το θέμα, επειδή θέλω να λέω τα πράγματα και με το όνομά τους και κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα δούλεψαν για να βγει αυτό το πρόγραμμα, έστω έτσι όπως είναι, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και δημόσια στα στελέχη, όπως και στα παιδιά του τοπικού, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, τα οποία με μεγάλο ζήλο προσπάθησαν και με αρκετό τρέξιμο και κόπο θεωρώ και έφτασαν αυτό το πρόγραμμα που έχουμε τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε τα υποκράτεια όπως τα κάνουμε και το θεωρώ άθλο. Το είπα και το ξαναλέω για άλλη μια φορά, νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα στα στελέχη και μετά στα παιδιά του τοπικού που ασχολήθηκαν. Ακόμα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι τελευταία μας απασχολεί το θέμα της Ryanair. Εμείς το συζητήσαμε σαν παράταξη πριν έρθω εδώ πέρα και νομίζω ότι απασχολεί όλη την κοινωνία. Και επειδή στο καινούριο καταστατικό του ΙΔΟΠΑΤ, αυτού του οργανισμού, υπάρχει και η λέξη τουρισμός, εάν θα δείτε, νομίζω ότι καλό θα ήταν να πάρουμε θέση, να συζητήσουμε το θέμα και να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Η κοινωνία έξω, η τοπική αγωνία, αγωνιούμε όλοι. Καταλαβαίνω ότι ίσως είστε σε δύσκολη θέση γιατί το θέμα το έχει αναλάβει ο κύριος Δήμαρχος, αλλά νομίζω ότι μας πέφτει και εμάς λόγος πάνω σε αυτό. Εάν θέλω κάτι άλλο, ίσως στη συνέχεια να το προσδοκώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καφοράκη. Ο αντιπρόεδρος σας. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, ερχόμενος εδώ είπα ότι καθυστέρησα επειδή τρέχουν ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν γίνεται συνειδητά και δεν γίνεται επί σκοπού για να δημιουργεί πρόβλημα στο όργανο. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα που καταρτίστηκε και σήμερα αυτό το οποίο ψηφίζουμε, γιατί άκουσα και βλαβικά τον κύριο Καμπουράκη να λέει ότι από τη μία είναι πολύ πρόχειρο, από την άλλη να δίνει συγχαρητήρια στο τοπικό συμβούλιο, είναι δύο θέσεις διαφορετικές. Ή είναι πρόχειρο ή δίνουμε συγχαρητήρια. Δηλαδή, στιγμή που δίνουμε συγχαρητήρια σημαίνει ότι έχουν πάει καλά τα παιδιά.
Άρα λοιπόν. Τα παιδιά πήγανε καλά και δεν μπορούν να καταλάβουν. Εσείς δεν πήγατε καλά. Τα παιδιά πήγανε μια χαρά και δεν πήγατε καλά. Αυτό πρέπει να κρατήσετε. Αυτό πρέπει να κρατήσετε. Να μην διάσετε πόνο ή να κρατήσετε. Αφήσω καλά, δεν είπα αυτό. Νομίζω ότι όποιος έχει λίγο μυαλό καταλαβαίνει. Τώρα θέλετε να περάσουμε στην κοινωνία κάτι άλλο. Θα ξαναμιλήσετε. Πώς θα πάει θέμα. Άσε με να τελειώσω, πώς σε διέκοψα. Μα δεν είναι έτσι όμως. Μα δεν σε διέκοψα. Και τι θα πει. Δεν υπάρχει θέμα αντιπαλό, έτσι θα σας δώσω το λόγο να κάνουμε μια εξαγωγή. Εγώ επαναλαμβάνω, ακούω από τη μία πλευρά, Πρόεδρε, ότι είναι πρόχειρο το πρόγραμμα. Και από την άλλη, ταυτόχρονα δίνουμε συγχαρητήρια και στο υπηρεσιακό προσωπικό και από πλευρά δική μου, αυτό είναι δεδομένο. Και στους συναδέλφους του τοπικού συμβουλίου. Άρα είναι δύο ανώμια πράγματα. Εγώ κρατάω το δεύτερο και ευχαριστούμε τον κύριο Καμπουράκη την παράταξή του που δίνει συγχαρητήρια στα παιδιά. Ένα το κρατάω. Ναι, δεν δίνω σε εσάς όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι στελέχη δικά μας. Είναι του γράμματος. Το τοπικό. Νίκο μου, αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά θα είχατε κάνει τίποτα. Αυτό ήταν τώρα που δεν θα ήταν. Επιλογή όμως δεν είναι των δημοτών. Ό,τι θα κάνουμε ήταν να αλλάξουμε πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2012. Είμαι σε καλή διάθεση να σας δώσω τον λόγο να δεχτείτε. Μην λένε ανακρίβειες, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσετε, κύριε Καμπουράκη. Επαναλαμβάνω. Οι συνάδελφοι του τοπικού συμβουλίου είναι μια επιλογή συνειδητή. Γιατί είναι άξια στελέχη στο να παράγουν και να δημιουργήσουν πράγματα. Πριν ένα χρόνο τα είχατε. Θα παπίστε να μιλήσω αντελώς. Και πριν ένα χρόνο τα είχατε. Αγαπητέ Πρόεδρε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, σημειωτέω δε παρενθετικά λέω το εξής. Πώς είναι δυνατόν όταν είμαστε μόνοι μας, κάνουμε διοικητικά συμβούλια χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να κυλάνε συζητήσεις και τα διοικητικά συμβούλια προφανώς βλέπω ένα μίνι δημοτικό συμβούλιο. Και όχι την πουδάκι, είναι μια ανακίστε μάλλον. Αυτό σου το επιστρέφω, γιατί εγώ ο ίδιος είμαι και πριν, ο ίδιος είμαι και τώρα. Αλλά μάλλον εσύ δεν ερχόσουνε εδώ για να δεις το ποδοσφαιρικό μήνυμα και πώς είναι. Και σας παρακαλώ, τώρα σε βλέπω πολύ αγαπημένος. Όχι, είμαι αυτό που πρέπει να είμαι. Εγώ έδωσα αυτά που έπρεπε να δώσω για συνεννοησία. Η δική σας δεν θα τη φορτώσετε σε εμάς, ούτε θα μου λέτε εμένα ότι εγώ κάνω σπέκουλα για τις κάμερες. Ευχαριστώ πολύ για τους δύο τους κυρίους. Δεν έχω τελειώσει. Αυτό δεν υπάρχει να τελειώσει. Θα τελειώσει. Λοιπόν. Ήρεμα στα μάτια. Σας παρακαλώ. Μην μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, όσον αφορά το... Κάνω μια γενικότερη ή συνολικότερη τοποθέτηση για όλα τα θέματα, έτσι. Συμφωνώ καταρχήν σε όλα τα θέματα, τα υπερψηφίζω και όσον αφορά το θέμα της ΡΑΕ 9. Το θέμα της ΡΑΕ 9, όπως πολύ σωστά το είπες, το χειρίζεται ο ίδιος ο Δήμαρχος και το Γραφείο Δημάρχου. Είναι στη διαδικασία, όπως έχει βγάλει και την ανακοίνωση στις προηγούμενες μέρες, ότι από στιγμή σε στιγμή και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει αποτέλεσμα στις συνεννοήσεις που γίνεται. Έχουμε ένθεν και ένθεν επιστολές από τον ένα στον άλλον και από τη Δημοτική Αρχή. Απλά θέλω να τονίσω με ιδιαίτερη σοβαρότητα ότι το θέμα της ΡΑΕ 9 όντως είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Όντως όμως πρέπει να καλύψουμε και τον Δήμο μας με συγκεκριμένες κινήσεις, με στοχευμένες κινήσεις και με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στο να συμφωνήσουμε με τη συγκεκριμένη εταιρεία χαμηλού κόστους. Πρόεδρε, εγώ προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ο αγαπητός συνάδελφος Σταμάτης καλοπροαίρετη κριτική κάνει. Επίσης θεωρώ ότι οι θέσεις του σε πάρα πολλά πράγματα ταυτίζονται με τις παράταξεις του, έτσι. Και το βλέπουμε και στα δημοτικά συμβούλια και μέσα στα διοικητικά συμβούλια. Ταυτίζονται με τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Άρα δεν υπάρχει λόγος σύγκρουσης. Είναι θέμα τοποθετήσεων και από εκεί και πέρα θεωρώ σε μια σεβαστή συνεργασία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ίσως θα πρέπει και τα μέσα ενημέρωσης να καταλάβουν ότι απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους. Γιατί η παρουσία του σήμερα εδώ έτσι άρχισε λίγο τα αίματα. Σε ό,τι αφορά τη ΡΑΕ 9. Εγώ δεν νομίζω να σα απαντήσω. Σε μένα ο χαρακτήρα μου είναι αυτό. Χάρη να στείλω όπω το είπα, το θέμα του προγράμματο. Το θέμα του προγράμματο των υποκρατήρων, ναι, μα έχει υποσχολήσει αρκετά. Ναι, θεωρούμε ότι είμαστε, αν όχι στο παραένα,
τέλος πάντων λίγο πριν. Θεωρώ όμως ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και αν όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν το φετινό αποτέλεσμα αποδείξει ότι τα στελέχη που ανέλαβαν την κατάρτιση αυτού του προγράμματος έχουν επιτύχει, σημαίνει ότι είναι στελέχη που μπορούμε να εμπιστευτούμε και πολύ περισσότερα πράγματα στη συνέχεια και βέβαια τη φετινή εμπειρία θα χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο του χρόνου. Γιατί καλό είναι να υπάρχει μια εξελικτική πορεία σε ό,τι κάνουμε και όχι μια στασιμότητα. Σχετικά με το θέμα της Ryanair, εγώ προσωπικά ως μέλος εδώ του ΔΟΠΑΣ δεν έχω την επαρκή ενημέρωση της